Είμαι λοιπόν και έχω κάνω πρόβες στα αγγλικά μου για να σας στήσω την επόμενη κυρία. Παυλίνα Παπαλουκά λοιπόν είναι κοντά μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Διαβάζω από το σκονάκι μου τα αγγλικά τα υπέροχα. Manager στο Awaken Space Education, ναι. Coach και speaker. Μετάφραση παρακαλώ. Ναι, είμαι διευθύντρια στην εταιρεία Awaken Space Education που διοργανώνει σεμινάρια εκπαιδευτικά και ζωντανά και online μέσω Ιντερνετ. Coach σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και business και personal branding και ομιλήτρια σε σεμινάρια. Έχει έρθει τώρα αυτό στην Κύπρο πολύ έντονα το coaching, δηλαδή το να βοηθάς, ναι, να καθοδηγείς έναν άνθρωπο για το πώς να αλλάξει τη ζωή του, να την κάνει καλύτερη, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Έχει έρθει του. Στην κατάλληλη στιγμή. Γιατί, εντάξει, εγώ το δουλεύω πολλά χρόνια αυτό. Τώρα το χρειαζόμαστε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Και τα σεμινάρια που διοργανώνω, έχω έρθει να μιλήσω για το Business Power Summit, ναι, που είναι το Σαββατοκύριακο. Απλά, εντάξει, αυτό που θέλω να πω, ένα μήνυμα που θέλω να δώσω και σχετίζεται και με το σεμινάριο, είναι ότι στην Κύπρο ήμασταν όλοι, είχαμε μια άνετη ζωή, τα είχαμε όλα, τον καλό καιρό, τα αυτοκίνητά μας, τα σπίτια μας, τα ωραία ρούχα. Και ξαφνικά έρχεται αυτή η κρίση και παθαίνουμε ένα σοκ. Αλλά αυτό το σοκ έχει έρθει για να ξυπνήσουμε. Έχει έρθει για να ξυπνήσουμε και να αρχίσουμε να αλλάξουμε την ενέργειά μας. Να αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Στο νοητικό επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο, στο συναισθηματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο. Είναι μια ευκαιρία για αλλαγή, λοιπόν. Είναι λέτε. Μια ευκαιρία για αλλαγή και σε κάθε κρίση υπάρχει ευκαιρία για αλλαγή. Και το περνάμε όλοι μαζί αυτό το σοκ τώρα. Όλοι μαζί το περνάμε. Κανένας δεν είναι μόνος του. Σωστό. Και εγώ και εσύ. Και όλοι έχουμε επηρεαστεί. Και ο μόνος τρόπος για να το αλλάξουμε είναι. Όχι να καθόμαστε όλοι είτε στον καναπέ μας στο σπίτι και να βλέπουμε αρνητικές ειδήσεις, είτε να μιλάμε ένας με τον άλλο για τα αρνητικά πράγματα που μας συμβαίνουν. Για τη μιζέρια μας. Είναι, ναι, να μαζευτούμε κάπου όλοι μαζί και να αλλάξουμε την ενέργεια μας. Να πούμε ότι θα πάρουμε τώρα αυτό το μάθημα που έχει έρθει με την κρίση και θα δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που κάναμε πριν. Όπως και αυτή η χώρα, αυτό το σεμινάριο, για αυτό το διοργανώνουμε, είναι για να έρθει και ο κόσμος και να αλλάξει την ενέργεια του, να ακούσει κάποια νέα πράγματα, γιατί σε κάθε κρίση υπάρχει η ευκαιρία μέσα. Ευκαιρία, σωστά. Και υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες τώρα. Απλά πρέπει να μπορούμε να τις ζούμε. Και πολλές φορές μόνοι μας ή μιλώντας με τα ίδια άτομα που έχουμε γύρω μας κάθε μέρα, δεν μπορούμε να τις ζούμε τις ευκαιρίες. Πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Κάπου που υπάρχουν άτομα τα οποία είναι εκεί για να ενδυναμώσει ένας τον άλλο. Για να αλλάξουν την ενέργεια τους. Ή να πάμε δίπλα σε άτομα που έχουν κατανοήσει την ευκαιρία και την έχουν αρπάξει και έχουν πετύχει. Να αλλάξει λίγο ο κύκλος των ανθρώπων ακριβώς. Που συναναστρεφόμαστε. Ακριβώς. Στο σεμινάριο, στο Business Power Summit, που θα είναι το Σαββατοκύριακο στο Grand Resort στη Λεμεθό, θα έρθουν άτομα πάρα πολύ επιτυχημένα, γιατί όλοι οι ομιλητές που έχουμε στα σεμινάρια μας είναι άτομα τα οποία δεν είναι απλά ομιλητές ή trainers. Έχουν αποδείξει με την εμπειρία τους αυτά που διδάσκουν. Ναι. Ο Bill Walsh από την Αμερική, που είναι από τους top business experts στην Αμερική, για το πώς να χτίσεις την επιχείρησή σου και ακόμη και αν δεν έχεις μια επιχείρηση τώρα. Πώς γίνεσαι επιχειρηματίας, τι πρέπει να κάνεις, τι δουλεύεις σήμερα. Ο Ιτζι Καμιέλ, που είναι και αυτός πολύ επιτυχημένος δικηγόρος παγκόσμια και θα μιλήσει για το networking και τις σχέσεις που χτίζουμε. Κύπριο ομιλητές όπως ο Στυλιανός Λάμπρου, 24 χρονών, που έχει πετύχει πάρα πολλά σε πολύ νεαρή ηλικία. Cyprus, το Hard Cyprus και το Social Airways. Θα μιλήσω και εγώ για το personal branding και άλλοι ομιλητές. Ναι. Και ναι, ο σκοπός είναι να βγούμε από την μιζέρια, που δεν την περνάει μόνο η Κύπρος. Δεν είμαστε μόνοι μας, ναι, σε αυτό. Αυτό που περνάμε εμείς τώρα το περνάει όλος ο κόσμος και αν δεν το έχουν περάσει άλλες χώρες, θα αρχίσουν να γίνονται πράγματα. Θα έρθει η σειρά τους. Θα έρθει η σειρά τους. Είναι κάτι παγκόσμιο. Ναι. Απλά το έχουμε για κάποιο λόγο, μας το έχει φέρει πρώτος εμάς, αυτό το σοκ. Για κάποιο λόγο είμαστε ίσως τυχεροί για να μπορούμε εμείς πρώτοι να δείξουμε ότι okay, αλλάξαμε την ενέργειά μας, αλλάζουμε, ναι, γρήγορα τα πράγματα. Και φέρνουμε την αλλαγή. Θέλω λίγο να το εξηγήσετε αυτό, το αλλάζουμε την ενέργειά μας, mm-hmm, για να μην είμαστε, να μην φαινόμαστε μάλλον θεωρητικοί στον κόσμο. Okay. Να γίνουμε και λίγο πρακτικοί. Δηλαδή, τώρα κάποιος που είναι στο σπίτι και μας ακούει, mm-hmm, τον οποίο τον πνίγει. Δεν έχει δουλειά. Ο οποίος δεν έχει δουλειά, είναι άνεργος. Mm-hmm. Τον έχει πνίξει το χρέος γιατί δεν έχει δουλειά και άρα δεν μπορεί να είναι τυπικός, αν και το θέλει, στις υποχρεώσεις του. Mm-hmm. Θα πει τώρα, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που μου λέτε. Είναι λίγο χολικουδιανά. Εγώ εδώ πέρα δουλειά δεν έχω, δεν μπορώ να πληρώσω τα δάνειά μου, δεν μπορώ να είμαι εντάξει με τα παιδιά μου.
Okay. Μιλήστε λίγο σε αυτό το λοιπόν, κόσμο. Πώς λοιπόν μπορεί να βρει εφαρμογή. Λοιπόν, ναι, με αυτόν τον τρόπο σκέψης που σκεφτόμασταν μέχρι τώρα, ναι. Αν συνεχίσουμε, αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του θύματος, είμαι θύμα, δεν θα αλλάξει τίποτα, θα έρθουν κι άλλα. Ωραία, πώς σκεφτόμαστε. Λοιπόν, οπότε αλλάζουμε την ενέργειά μας, όταν λέω την ενέργειά μας, πρώτα τον τρόπο που σκεφτόμαστε σε σχέση με τα οικονομικά. Δηλαδή. Υπάρχουν ευκαιρίες. Αν δεν μπορούμε να τις ζούμε, πάμε σε χώρους που μπορούν να μας δείξουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Και να φέρουμε ξανά στο σεμινάριο. Πάμε σε τέτοιους χώρους. Ναι, να ακούσουμε ανθρώπους που θα μας εμπνεύσουν. Ανθρώπους που θα μας εμπνεύσουν. Γίνονται πάρα πολλές εκδόσεις στην Κύπρο τώρα τελευταία. Έχω πάει και εγώ σε πάρα πολλές. Και ενθουσιάζομαι, από την άλλη βλέπω πολύ λίγο κόσμο. Και συναχωριέμαι, γιατί όταν όσοι είναι εκεί, ξέρω ότι είναι αυτοί που θα αλλάξουν την κατάσταση γρήγορα. Όσο περισσότεροι είμαστε και μαζευόμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις, τόσο πιο γρήγορα θα αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα λεφτά, για τις δουλειές, για το τι ευκαιρίες υπάρχουν. Αλλάζουμε τα συναισθήματά μας από μέσα, ναι. Γιατί όλοι δίνουμε μια ενέργεια προς τα έξω με αυτά που νιώθουμε. Δηλαδή, αν εγώ τώρα είμαι άνεργη και με τρώει μιζέρια, πώς πρέπει να σκεφτώ, τι πρέπει να σκεφτώ, πώς θα αλλάξω την ενέργεια. Να καθίσεις να γράψεις. Να την αλλάξω την ενέργεια. Ναι, να καθίσεις να γράψεις, ναι. Αυτά που θέλεις. Να κάνω. Αυτά που θέλεις να κάνεις. Ωραία. Να τα διαβάζεις κάθε πρωί, να γράψεις μια ιστορία από την ζωή σου, να διαβάζεις κάθε πρωί, να τα φαντάζεσαι ότι τα ζεις και μετά θα λάβεις δράση, κάθε μέρα δράση. Δηλαδή, Okay, θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα. Πού μπορώ να βρω αυτούς τους ανθρώπους που θα με βοηθήσουν να βρω αυτή τη δουλειά να κάνω κάθε μέρα. Πρέπει να κάνεις 10 πράγματα κάθε μέρα. Δεν θα κάθεσαι σπίτι να βλέπεις. Αν κάθεσαι σπίτι και βλέπεις τηλεόραση και είσαι σε αυτή τη μιζέρια, δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Άρα βάζεις στόχους, ναι. Και ξεκινάς και τους κυνηγάς. Ναι. Και αν δεν ξέρεις κόσμο, πά πάλι σε τέτοιους χώρους. Έχει πάρα πολλούς χώρους τώρα που είναι για νέους επιχειρηματίες ή και για πιο μεγάλους. Σήμερα μιλούσα με κάποια άτομα στο τηλέφωνο 50 χρόνων. Είναι η νέα γενιά τώρα, γύρω στο 50 χρονών, που πρέπει να κάνουν καινούργια αρχή. Ναι, σωστό. Και όλοι αυτοί ψάχνουν καθοδήγηση. Και αυτοί, και οι 25άριδες, και οι 50άριδες πλέον ψάχνουν καθοδήγηση. Ναι. Πάμε σε αυτούς τους χώρους που μπορούμε να βρούμε άτομα που μπορούν να μας βοηθήσουν. Θέλω να ευχαριστήσω και τη ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ, ας πούμε, στηρίζει τώρα αυτές τις εκδηλώσεις mm-hmm. για επιχειρηματικότητα, για καινοτομία. Γιατί όλοι χρειάζονται αυτή την καθοδήγηση τώρα. Αλλά είναι η ευκαιρία μας που έχουμε. Να αλλάξουμε τα, ναι. Οπότε τα αλλάζει... προσωπικά μας δεδομένα, ναι. Πρώτα, έτσι. Ναι. Αλλάζουμε την ενέργειά μας, όπως είπα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε με τα λεφτά. Το δεύτερο είναι συναισθηματικά. Δηλαδή, τρίτο... συναισθηματικά εννοείται τη διάθεσή μας. Αυτό, τη διάθεσή μας, ναι. Αυτό που είπα, να κάνεις τον εαυτό σου να νιώθει καλύτερα κάθε μέρα. Πιο αισιόδοξα και να λαμβάνεις δράση. Αλλάζουμε τον τρόπο σκέψη μας, διαβάζουμε κάποια βιβλία, πάμε σε σεμινάρια. Πάλι κολλώ εκεί, γιατί ξέρω ότι αυτό θα σου αλλάξει τη ζωή σου. Τα σεμινάρια, λέτε. Θέλει καθοδήγηση το πράγμα. Καθοδήγηση. Ναι. Θέλει καθοδήγηση μόνο σου. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Όμως είναι και τα απλά πράγματα, νομίζω, που μπορεί να είναι και κοινή λογική. Δηλαδή, τι εννοώ. Εάν ξυπνήσεις mm-hmm. και φορέσεις μαύρα. Και σέρνεσαι μέσα στο σπίτι και πας από τον καναπέ στο κρεβάτι και πίσω. Εντάξει, δεν θα αλλάξει και πάρα πολύ το κέφι σου. Αν όμως ξυπνήσεις, κάνεις τον μπάνιο σου, περιποιηθείς τον εαυτό σου, βάλεις έτσι ένα ανοιχτό χρωμο ρούχο, ας πούμε. Ήδη, νομίζω, έτσι το στόχο. Ακριβώς όπως τα λες. Φτιάχνει λίγο. Αυτό που λέγαμε για τα χρώματα, ναι, μόλις μπήκα στο στούντιο. Φτιάχνει λίγο το κέφι. Ναι. Αλλάζει λίγο το σκηνικό τουλάχιστον. Αλλάζει. Άρα από αυτά τα μικρά, εσείς πιστεύετε ότι βλέπουμε αλλαγή πάνω μας. Τεράστια αλλαγή, αν γίνονται συστηματικά και κάθε μέρα. Mm-hmm. Και συνήθως όταν πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή στη ζωή μας, από κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει να ξυπνούμε κάθε πρωί και να νιώθουμε μίζεροι. Ναι. Πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια 90 μέρες. Σταθερά, το ίδιο, ναι. Πράγμα κάθε μέρα για να γίνει νέα συνήθεια. Οπότε, οτιδήποτε θέλουμε να αλλάξουμε αλλάζει, αλλά θέλει επιμονή και πρέπει και να το... Τώρα θέλω να πω τη λέξη στα αγγλικά, consistency, ναι. Να, το ναι, να υπάρχει μια συνέπεια, συνέπεια, να το κάνεις και συστηματικά. Συνέπεια, ναι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό υπάρχει και το coaching, η καθοδήγηση. Όπου έχεις κάποιον να σε κρατάει εκεί και να σε ρωτά το έκανες, ναι. Αυτό που πρέπει να κάνεις. Πώς είναι ο γυμναστής που σου δείχνει τις ασκήσεις? Ακριβώς, το ίδιο. Είναι ο coach που σου δείχνει τα θέματα συμπεριφοράς για να αλλάξεις την ενέργειά σου και κατ' επέκταση τη ζωή σου. Ακριβώς. Έχουμε γραμμές, θα θέλετε να μιλήσετε με τον κόσμο, να δούμε. Φυσικά. Τι απορίες υπάρχουν. Ναι. Η κυρία Χριστίνα, παρακαλώ. Ναι, χαίρετε κυρία Αγωγό. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και χρόνια πολλά για το. Κοιτάξτε, το κορίτσι μου έρχεται εκεί. Ναι. Είναι πολύ για τον πειραγωγό για να λέει όλα αυτά. Να τη ρωτήσω κάποια ερώτηση.
Έχει δουλειά το κορίτσι να αυτοπληρώνεται. Μήπως την πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας τα λέει όλα αυτά. Ένα λεπτάκι. Με 77, είμαι 77 χρόνων. Έχω τρεις άγγιες μορφωμένες εγγονές και δύο νιους. Ναι. Έτσι δεν θα το σκεφτώ. Να κάνω όνειρα ή να βγω στην Ελλάδα και να κάνω τραλαλά. Γιατί είναι άρεγα τα παιδιά μου και τα γόνια μου. Κρατήστε τη, σας παρακαλώ. Ένα λεπτάκι. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι επειδή τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά στην Κυπριακή κοινωνία, μπορεί αυτά που λέτε να ακούγονται ότι. Πώς, να αναρωτιέται ο κόσμος πώς θα εφαρμοστούν στη ζωή μας. Απαντήστε λοιπόν στην κυρία, σας πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου. Όχι. Καταρχήν, ναι, θα μπορούσα να πω να αιτηθώ για λεφτά, αλλά δεν μου αρέσει η γραφειοκρατία. Είμαι από τη φύση μου επιχειρηματίας. Μου βγαίνει φυσικά αυτό ήθελα να κάνω. Μπορούσα να έχω μια δουλειά πριν 15 χρόνια, δουλεύω στο Σίγμα. Δεν είμαι πολύ μικρή. Επειδή φαίνεστε πολύ μικρή, γι' αυτό πριν 15 χρόνια ήμουν εδώ στις δημόσιες σχέσεις. Και ξεκίνησα, εργάστηκα κι εγώ πάρα πολύ σκληρά. Εντάξει, είχε πιο πολλές δουλειές τότε. Σίγουρα. Και θέλω να πω στην κυρία ότι σίγουρα όλοι περνάμε δύσκολα. Όλοι επηρεαστήκαμε στην Κύπρο. Όλοι, όλες οι εταιρείες. Δεν έχει κανένα που δεν επηρεάστηκε. Αλλά πρέπει κάποιος να βγει, να πει και κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αν καθόμαστε και ακούμε όλη μέρα την κυβέρνηση και βασιζόμαστε τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί μας τα κάνουν αυτά, και γιατί να είμαστε τα θύματα. Δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Ζωής. Και υπάρχουν οι λύσεις. Έχω πει, έχει άτομο στο σεμινάριο 24 χρονών, στη Λενός Λάμπρου. Πριν 2 χρόνια, μόλις έγινε το κούρεμα, ξεκίνησε από μόνος του ένα site στο Facebook, μια σελίδα, το Heart Cyprus, που προωθάει και την Κύπρο. Και τώρα είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Θέλουμε να δώσουμε και στις εγγονές της και σε οποιοδήποτε ακούει τους τρόπους. Οι οποίοι δυστυχώς δεν θα έρθουν σύντομα από την κυβέρνηση και από αυτά τα άτομα. Τρόποι. Και υπάρχουν οι τρόποι. Υπάρχουν οι τρόποι. Και τα παραδείγματα. Και το τραλαλά, εντάξει, που είπε. Όλοι περνάμε δύσκολα. Όλοι. Το να είσαι αισιόδοξο στις μέρες μας, ξέρετε, φαντάζει λίγο αισιόδοξο και χαμογελαστό. Ναι, δεν είναι αισιοδοξία. Είναι να ξυπνάς το πρωί και να παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου και να πεις: εγώ θα τα καταφέρω και θα αλλάξω τις συνθήκες. Και να λες όλα καλά που πάνε. Αυτοί είναι που τα καταφέρνουν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που τα καταφέρνουν. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Κύριος Γιώργος, μου είπατε. Ανώνυμος. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, είμαι και μιας ηλικίας. Ναι, ένας κύριος που θέλει να μείνει ανώνυμος, παρακαλώ. Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι η ηλικία σας. Χριστός Ανέστη. Αλήθεια σου, κύριος. Η αλήθεια είναι ότι χήμαρος οι φιλοξενούμενοι, όλα καλά και ωραία. Απλά μπερδεύτηκα κι εγώ. Που να ξεκινήσω δύο πράγματα απλά να πω. Ρωτήστε ό,τι εγώ θέλετε. Είμαι Λαβίτης, αλλά είμαι 21 χρόνια στην Κύπρο. Ήδη δουλεμένος όταν είχα έρθει, δεν με τρελάναν δηλαδή ότι είδα λεφτά δίπλα μου. Με δουλειά ερχόντουσαν, όσα ερχόντουσαν. Και όπου και αν βρίσκεσαι, όταν υπάρχει δουλειά, εγώ αυτό που ήθελα να θίξω, αν θέλετε, να έρθουμε στα καινούργια, είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα δουλειών, υπάρχει πρόβλημα επαγγελμάτων. Και Κύπρος για μένα επάγγελμα σημαίνει δημόσιο. Νομίζω, εκτός από τη φιλοσοφία μου, το ότι πάντα βρίσκεις κάπου κάτι θετικό και μπορείς να πιαστείς. Ξέρω ότι κάποιοι Κύπροι χάσανε κάποια λεφτά, αλλά συγγνώμη, αλλά το κούρεμα ήταν αισθητό σε αυτούς που όντως είχανε. Όχι ότι έπανσαν να πάρουνε, σε καμιά περίπτωση. Εγώ να φανταστείτε τότε, μετά από 19 χρόνια στην Κύπρο, πήρα χαρτί απέλασης. Ξαφνικά έγινα μετανάστη στην Κύπρο και χρειάστηκε να φτιάξω ξανά τα χαρτιά. Anyway, αυτά δεν απασχολούν τον κόσμο. Αυτό που θέλω να περάσω ένα μήνυμα είναι αισιόδοξο. Αυτό που λέτε με τα καλά λόγια, ότι η δόξα του Θεού ξημέρωσε, όλα αυτά είναι τόσο απλά αλλά και τόσο όμορφα. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για καθοδηγισμό, νομίζω ότι ένα σωματικό στη ζωή μας ίσως να είναι η κατάλληλη εποχή, αν δεν έχουν να τον βάλουν μέσα εξομολογητήρια, όχι παρά έξω. Δεν χρειάζεται. Δεν θα γίνουμε όλοι μοναχοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο για την τοποθέτηση. Ευχαριστούμε, ναι. Και αυτό που είπε είναι η ευγνωμοσύνη, να ξυπνάς το πρωί και να είσαι ευγνώμων για αυτά που έχεις. Που ξύπνησες. Έχει παιδιά στην Ινδία όμως που δεν έχουν να φάνε. Ζούμε πολύ καλύτερα από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Ναι. Σίγουρα υπάρχει το πρόβλημα των επαγγελμάτων. Και η κυβέρνηση σίγουρα πρέπει να βοηθήσει, αλλά δεν θα βαθιστούμε εκεί. Πρέπει να λάβουμε δράση και έχουμε τις λύσεις. Έχουμε ακόμα μια γραμμή, γιατί υπάρχουν απορίες. Η κυρία Νεοφύτα, παρακαλώ. Ναι.
Παρακαλώ, κυρία Νεοφυτά. Κυρία Νεοφυτά. Αυτά είναι λόγια. Χαμηλώστε την κυρία. Κυρία Νεοφυτά, σας παρακαλέσω πάρα πολύ να κλείσετε την τηλεόρασή σας για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε και να συνεννοηθούμε καλύτερα. Εντάξει. Ένα λεπτό. Ολοκληρώ. Επειδή ένα λεπτό είναι πολύ τηλεοπτικό, καταλαβαίνετε. Αυτά που μας λέει η κοπέλα εκεί, ναι. Είναι, για μένα είναι αερολογίες. Δηλαδή, ναι. Αν δεν έχεις το χρήμα να προχωρήσεις, ναι. Να κάνεις μια δική σου επιχείρηση, ναι. Πώς θα επιζήσεις. Ας σας πω κάτι. Το Στυλιανό Λάμπρου το ξέρετε, το νεαρό που είχαμε φέρει εδώ στην εκπομπή. 5.000 ευρώ του δάνεισαν οι γονείς του. Όχι, λιγότερα του δάνεισαν. Συγγνώμη. Του δάνεισαν οι γονείς του χρήματα για να βγάλει εισιτήριο να πάει στην Αμερική. Να βρει λεφτά. Και τίποτα άλλο δεν του έδωσαν. Πήγε στην Αμερική με τα λεφτά του εισιτήριου μόνο. Βρήκε επενδυτή. Θα πάω και εγώ στην Αμερική. Μα είναι τα. Τώρα, αν θέλει κάποιος να κάνει τον ιερό του πραγματικότητα, κυρία Νεοφύτα, δεν βρίσκει τα χρήματα για ένα εισιτήριο, για να πάει να κάνει την αρχή. Όλα εδώ είναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα ζούμε σε ένα. Είναι μέσα στο μυαλό μας. Ναι. Κάνουμε σχέδια για το μέλλον. Ναι. Αλλά με τι βοήθημα. Αυτό λέμε τώρα, ότι υπάρχουν άτομα τα οποία εδώ, εγώ ας πούμε που διοργανώνω κάποιες εκδηλώσεις, που φέρνω κάποια άτομα από το εξωτερικό, που βάζω και το Στυλιανό εκεί και κάποιους Κύπριους που έχουν πετύχει και που θέλουν να δώσουν τις λύσεις. Και υπάρχουν λύσεις. Και ζούμε σε έναν κόσμο που είμαστε πλέον συνδεδεμένοι όλοι παγκόσμια. Και μπορείς να κάθεσαι στην Κύπρο, στην παραλία, όπως κάθεται και ο Στυλιανός και πολλοί άλλοι που ξέρω, και χωρίς λεφτά έχουν ξεκινήσει. Και εγώ ποτέ δεν είχα κάποιο εισόδημα για να ξεκινήσω. Απλά ήθελα να γίνω επιχειρηματίας. Θέλω να κάνω αυτό το πράγμα που κάνω σήμερα. Είχα το πάθος. Αν έχεις το πάθος, βρίσκεις τους τρόπους. Αν δεν αφήσεις το πάθος να πεθάνει και να πεις είμαι θύμα και τελείωσαν όλα, θα βρεις τους τρόπους. Και δεν πρέπει πάντα να έχουμε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει η κυρία. Πρέπει να το έχεις και λίγο μέσα σου βέβαια. Αυτό που λέει ότι. Μα με τι βοήθημα. Νιώθουμε πάντα ότι θέλουμε μια πατερίτσα. Ναι. Δεν ξέρω, ναι, γιατί. Αυτό είναι. Είναι λάθος αυτό στην ναι, αυτό είναι πρέπει ένα προβλήμα του θύματος. Ναι, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Και πρέπει να πούμε τώρα, αρπάζω τη ζωή μου στα χέρια μου. Και θα κάνω τις κινήσεις που πρέπει να κάνω. Ωραία. Πρέπει να πάω σε αυτό το Σαββατοκύριακο που θα πάω. Θα κάνω τηλέφωνα τη Δευτέρα, 10 τηλέφωνα για δουλειές. Θα κάνω. Θα πάω να δω 10 άτομα, θα τους μιλήσω, θα πάω. Το κυνηγάμε, το τρέχουμε. Το παίρνουμε πάνω μας. Ναι. Και αν θέλουμε βοήθεια, ζητάμε βοήθεια και θα την βρούμε. Και ο Θεός μας πρέπει να τη ζητήσουμε, να το πιστέψουμε και θα έρθει η βοήθεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Βοηθήστε με. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Γιώργος, είμαι από τη Λεμεσό. Ναι. Στη Λεμεσό υπάρχουν πάρα πολλές ρουχές μέσα σε αυτήν την κρίση. Λέω χαμηλό μισθά, αλλά υπάρχουν ρουχές. Στην εκπομπή σας επαρθοσκώσετε λίγο τα πράγματα όμως. Σε ποιο τομέα? Βγάλει εκατομμύρια μέσα στην κρίση. Αυτό το βλέπει ο κόσμος και λογικά θα έχει τις δικές του αντιδράσεις. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Μια χαρά μας τα λέει η φιλοξενούμενη σας. Ναι. Αλλά είναι παραδοσκομένος ο τίτλος κάθε μέρα. Να σας πω κάτι. Κατανοώ αυτό που λέτε. Όμως θέλαμε ακόμα και μέσα από τον τίτλο να παρακινήσουμε τον κόσμο. Γιατί μπορεί να γίνει, μπορεί επειδή να γίνει. Συμβαίνει. Για την τηλεθέαση, κυρία εγώ. Όχι, δεν είναι για την τηλεθέαση. Σας παρακαλώ, πολλοί δείγματα γραφής έχουμε δώσει και δεν σας επιτρέπω να με προσβάλλετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι για την τηλεθέαση που κάνουμε αυτό το θέμα. Και άμα θέλετε αύριο να σας τη στείλω την τηλεθέαση, κυρία, για να τη δείτε πόσοι θα είναι. Για να δείτε πώς αντιμετωπίζουμε εμείς στην Κύπρο αυτά τα θέματα. Αφήστε το τηλέφωνό σας και εγώ αύριο θα σας πάρω και θα σας πω την τηλεθέαση. Να πω κάτι. Πρέπει να πιστέψουμε για να γίνει. Ναι, ακριβώς. Αν σκεφτόμαστε μικρά, θα έχουμε μικρά αποτελέσματα. Αν σκεφτούμε την Κύπρο ως ένα μεγάλο χρηματοοικονομικό κέντρο σε 3 χρόνια, θα βρούμε αυτές τις ιδέες, τις πιο μεγάλες ιδέες. Είμαστε συνδεδεμένοι παγκόσμια με το ίντερνετ. Τα λεφτά υπάρχουν παντού. Έχει έρθει ο Bill Walsh στην Κύπρο που θα μιλήσει αύριο. Θέλω να το πω αυτό. Μήνυμα για όλους. Είναι venture capitalist. Έχει εκατομμύρια. Και είναι συνδεδεμένος με πολλούς venture capitalist στην Αμερική. Και μου λέει: θέλω να φέρω λεφτά στην Κύπρο. Ναι. Και θέλω να μου κάνει συνάντηση με τον πρόεδρο, με τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Με κάποιους ηθήνοντες. Καλά τώρα. Εντάξει, προσπαθούμε εμείς να κάνουμε κάποια τηλέφωνα, αλλά βγήκε και στο Sigma Life και το είπε. Ναι. Έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν τώρα, λεφτά. Βλέπετε. Υπάρχουν λεφτά. Είναι στο ξενοχείο, μου λέει, γιατί δεν έχει κόσμο στο ξενοχείο εδώ. Θέλω να τους κάνω το marketing. Γιατί έχει πάρα πολλούς Αμερικάνους θέλουν να είναι στην Κύπρο τώρα διακοπές. Έχω πάρα πολλούς εγώ που θα ήθελα να είναι εδώ παγκόσμια. Γιατί δεν... ναι. Είναι καθαρά να ανοίξουμε το μυαλό μας και τα λεφτά υπάρχουν. Αυτός ο άνθρωπος αύριο στο σεμινάριο, αν έχετε κάποια καλή ιδέα που θέλετε να παρουσιάσετε, έχει πει ότι θα κοιτάξει ιδέες για businesses, για επιχειρήσεις, ναι, για να δει αν θέλει να επενδύσει. Και θα δώσει και ένα βραβείο, ένα scholarship στο 20.000 δολαρίων σε ένα από τα προγράμματα του. Στην καλύτερη ιδέα. Ο κύριος είναι στη γραμμή ακόμα.
Ναι, ναι. Ωραία. Ακούστε με κάτι, γιατί επειδή έχω θυχτεί πάρα πολύ και δεν μου αρέσει να μένουν εκκρεμότητες. Σε αυτόν εδώ τον καναπέ, έκατσε παιδί πριν από 3 εβδομάδες, εντάξει, που έκανε την ιδέα του επιχείρηση και είναι εκατομμυριούχος. Άρα μη μου λέτε εμένα ότι ο τίτλος είναι φουσκωμένος. Δεν λέω το αντίθετο, εντάξει. Απλά μετά το τηλεφώνημά μου του τον, να πάρει άλλο στολμό που να έχει τις δικές πανδράτες των οδηγιών του, γιατί είπα σας. Για τον τίτλο, λέω πάρα πολύ εκατομμύρια. Βγάλε λεφτά μετά σε μια ιδέα. Σας απαντώ, κύριε. Μα σας απαντώ. Έκατσε σε αυτόν τον καναπέ άνθρωπος που έλεγε παρόμοια πράγματα. Μια φορά, δηλαδή ένα λεπτό. Όχι, δεν έγινε μια φορά. Δεν έγινε μια φορά, δεν αδικαίνει πάντα, δηλαδή. Εντάξει, δεν έγινε μια φορά. Δεν έχει γίνει μια φορά. Σίγουρα θέλουμε να βάζουμε και πιο λογικούς. Πιο λογικούς. Αλλά προτιμώ να βλέπω μόνο με τη δεχομπή. Είναι επιλογή σας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή, από όσο ξέρω. Να είστε καλά. Ορίστε. Okay. Σίγουρα, εντάξει, υπάρχουν και τα άτομα αυτά που θα κερδίσουν και το εκατομμύριο και υπάρχει. Πρέπει να λέμε στον κόσμο ότι υπάρχει. Σίγουρα είναι. Όσο μεγάλα σκέφτεσαι, τόσο μεγάλα θα είναι και τα αποτελέσματά σου. Και το ίδιο το αντίθετο με το όσο μικρά σκέφτεσαι. Μάλιστα. Αλλά εμείς πρέπει να βοηθήσουμε και κάποιον που δεν βγάζει λεφτά τώρα καθόλου. Ή μπορεί να βγάζει 500 ευρώ ή 1000 ευρώ, έχει μια καλή δουλίτσα στη Λεμεσό, να βγάζει 5.000 ευρώ το μήνα ή 10. Και να ζει μια υπέροχη ζωή στην Κύπρο. Αν βγάζει στην Κύπρο 5.000 ευρώ το μήνα ή 10. Ζεις καταπληκτικά. Εγώ μένω στη Λεμεσό, είναι σαν να είσαι διακοπές, ας πούμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν εγώ έχω μια καλή ιδέα και τη φέρω αύριο στον κύριο Walsh και επενδύσει, εντάξει, και αυτή η ιδέα βεβαίως δεν θα μείνει εντός Κύπρου, θα βγει από τα σύνορα. Ναι, ψάχνει για ιδέες οι οποίες δεν είναι μόνο λόγο. Πόσο δύσκολο είναι να κάνω το πρώτο μου εκατομμύριο σε ένα χρόνο, αν αυτή η ιδέα είναι τόσο καλή και πέσει επένδυση. Κοίτα, στον τομέα, στον τομέα των startups, των νεοφυών εταιριών που επενδύουν τώρα όλοι αυτοί οι venture capitalist, υπάρχει ένα ποσοστό επιτυχίας. Αυτοί βάζουν παίρνουν το ρίσκο και σου λέει: εγώ θα βάλω τα λεφτά μου και μου δίνεις ένα ποσοστό, αλλά παίρνουν το ρίσκο. Δεν είμαι σίγουρη για τα ποσοστά επιτυχίας, να βγει πάνω από το εκατομμύριο, αλλά περίπου είναι στο. Μπορεί να είναι στο 20% αυτοί που θα γίνουν εκατομμυριούχοι στο τέλος. Μάλιστα. Αλλά από το τίποτα κάποιοι είναι 20%. Άλλοι, έχουμε πολλά startups στην Κύπρο που λειτουργούν και βγάζουν πιο λίγα λεφτά. Κάποιοι θα γίνουν εκατομμυριούχοι, ναι. Και απλά επειδή το πήραν απόφαση, το έψαξαν, βρήκαν επενδυτές, βρήκαν βοήθεια, μπήκαν σε σεμινάρια. Θέλω να πω ότι όλα τα άτομα που έχουν πετύχει και αν μελετήσει πετυχημένους ανθρώπους, έχουν όλοι μέντορες και δουλεύουν όλοι συνεχώς στον εαυτό τους. Αυτοβελτίωση. Mm-hmm. Η κυρία Μαρία, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Συγχαρητήρια εγώ μου. Να είστε καλά. Στην καλεσμένη σου. Απλώς θα κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Εγώ είμαι τώρα 55 χρονών. Εντάξει. Δούλευα, είχα τη δουλειά μου, επλέωνα τα χρέη μου, ένα σπίτι που έφτιασα απλό. Όχι μεγαλεία και πράγματα. Και παίρνουν καλά. Ήμουν καλά. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαλόδες λόγω κρίσης. Και είμαι στο σπίτι, όπως λες, γιατί ψάξα παντού δουλειά, ένεση, γιατί λέω σου είσαι 55 χρόνια. Έστω σε πιάσει, τη στιγμή που έχω πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ ενέργεια. Είμαι μέσα στο σπίτι, όπως είπε η κοπέλα προηγουμένως, είμαι, δηλαδή, έριξε το να κάνω. Και ρωτώ, όπως είπε και εγώ, δηλαδή, αν ξυπνήσω το πρωί και αντιθώ, βαστώ, βάλω ένα φόρεμα και ασκώ έξω, ένα μπορώ να βρω τα λεφτά να κανονίσω τούτες όλες τις υποχρεώσεις μου, ας πούμε. Ωραία, δεν θα απαντήσω εγώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά το έχετε απομονώσει. Το έχετε απομονώσει. Εγώ δεν είπα πριν ότι θα ξυπνήσουμε, θα περιποιηθούμε τον εαυτό μας και θα βγούμε έξω και θα μας τρέχουν τα ευρώ. Είπαμε ότι θα πας να βρεις. Ένα λεπτό. Θα ξυπνήσεις και θα πας να βρεις άλλους ανθρώπους. Στο σεμινάριο θα διδάξουμε και networking, τη δύναμη του networking. Δηλαδή, πώς να. Ότι όλοι στον κύκλο μας, όλοι. Κάποιος ξέρει κάποιον άλλο που μπορεί να μας βοηθήσει. Άρα δεν συναναστρέφεσαι ανθρώπους που είναι, να τα λέμε απλά, σε διαφορετική κατάσταση από σένα. Ακριβώς. Αν είσαι άνεργος, δεν θα πας να κάτσεις στην καφετέρια με άλλους 10 γνωστούς σου που είναι άνεργοι, γιατί είσαι στην ίδια κατάσταση και δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Θα βγεις και θα πας να συναναστραφείς με ανθρώπους που είναι ακόμα στην αγορά εργασίας και ενδεχομένως να έχουν μια γνωριμία. Ακριβώς. Μέσω της οποίας μπορούν να σε βοηθήσουν να βρεις δουλειά. Και ρωτάς κάθε μέρα, ζητάς κάθε μέρα, παίρνεις τηλέφωνα και βοηθάς κόσμο. Ναι. Πάρα πολλοί πελάτες μας από τα σεμινάρια είναι σε εκείνη την ηλικία, το έχω πει και πριν, γιατί είναι ηλικία τώρα που περνά ένα πολύ μεγάλο μεταβατικό στάδιο που δεν το περίμενα και είναι μεγαλύτερο σοκ. Και έχουν έρθει και έχουν ξεκινήσει και δικές τους επιχειρήσεις, άτομα που φύγαν από τράπεζες. Σιγά σιγά ένα μικρό εστιατόριο ή με κάποιο management διαμερισμάτων. Ναι.
Και σιγά σιγά ξεκίνησα, ναι, αλλά είναι άτομα τα οποία δούλεψαν στον εαυτό τους. Γιατί έχω ακούσει και από πελάτησά μου, η οποία ήταν διευθύντρια σε τράπεζα, ότι κάποια άλλα άτομα, γιατί αυτή έρχεται σε σεμιναρία και φέρνει και κάποιους ζυγούς, οι οποίοι προχώρησαν, mm-hmm. όλοι όσοι έχουν έρθει προχώρησαν, ότι κάποιοι άλλοι που έχουν φύγει από τις τράπεζες, κάθισαν σπίτι και πάθαν κατάθλιψη, αυτοκτόνησαν κιόλας. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό να γίνει. Αν κάθομαστε σπίτι, όπως λέει και η κυρία, και πείτε, τελείωσε η ζωή μου τώρα. Όχι, μας πάνε από κάτω. Θα έρθουν κι άλλα από αυτά. Κακά. Θα έρθουν κι άλλα κακά. Πρέπει να αλλάξουν αυτό που είπα στην αρχή. Την ενέργεια μας, τον τρόπο σκέψης μας. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Ωραία. Για να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια. Ναι, μια κυρία που θέλει να μείνει ανώνυμη. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ είμαι μια κοπέλα 60 χρονών. Μάλιστα. Έχω μία κόρη 13 χρονών. Ο άντρας μου έκανε σπόνδυλο. Δεν μπορεί να... δεν μπορεί να περπατήσει. Έχει ένα χρόνο. Ναι. Εγώ δεν έχω που τον ήλιο μοίρα. Και έκανα ένα δάνειο και έσωσα το σπίτι μου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή χρωστώ 70.000 ευρώ. Εγώ είμαι ανεργή. Ο άντρας μου έχει 5 χρόνια, ο άντρας μου 3. Έπαθε και το πρόβλημα με το σπόνδυλο του. Και δεν έχω να αγοράσω, που λέμε, τη κόρη μου να τη δώσω 2 ευρώ να πάει σχολείο. Ναι. Φτωχτονάς ή ευτωχτονάς? Δεν αυτοκτονείς καταρχάς, γιατί έχεις ένα παιδί για το οποίο, ναι, πρέπει να μεριμνήσεις. Σας καταλαβαίνω, ότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, ναι, συνθήκη, αλλά να με, όταν... Να είμαι 30 χρόνων, 25 χρόνων, να δω έξω να βρω δουλειά. 60 χρόνων, να πω κάτι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, σας μιλήσει. Καταρχήν, να μην νιώσουμε, ναι, ότι είμαστε μόνοι μας. Αυτό συμβαίνει παγκόσμια τώρα. Παγκόσμια, δεν είμαστε μόνοι μας. Το περνά όλος ο κόσμος. Ναι. Και αυτοί που θα αντεπεξέλθουν είναι αυτοί που θα μείνουν δυνατοί και θα βρουν τους τρόπους. Δεν θέλω να μιλήσω σήμερα για πολιτικά, για την κυβέρνηση, γιατί σίγουρα θα μπορούσε η κυβέρνηση να βοηθά αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Μία γυναίκα 60 χρόνια τώρα πώς αλλάζει την ενέργειά της και τη ζωή της? Με αυτά που είπαμε. Γίνεται. Φυσικά γίνεται. Φυσικά γίνεται. Πολλές φορές παίρνει λίγο περισσότερη ενέργεια αν είμαστε σε πιο μεγάλη ηλικία να αλλάξουμε. Ναι. Γιατί τα κάναμε για 60 χρόνια τα ίδια πράγματα. Και τώρα έχει έρθει αυτή η κρίση και έχω πει έχει έρθει για να μας ξυπνήσει όλους για κάποιο λόγο. Τι μπορεί να κάνει όμως πρακτικά? Απλά να αλλάξει την ψυχολογία της και να φέρει καλύτερα πράγματα προς την προσελκύση. Όχι, σίγουρα αυτό που είπα πριν. Πρέπει να ψάξει κάθε μέρα να βρει τις λύσεις. Τώρα, αν μπορεί να υπάρχει κάποια λύση μέσα από την κυβέρνηση που μπορεί να έρθει και να μην το ξέρει. Και όταν πάει να ζητήσει βοήθεια, να τη βρει, να ζητά βοήθεια από άλλους. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ναι, είναι πολύ, πολύ καλό να ανοίξουμε όλη την ενέργειά μας και να βοηθούμε. Όσοι μπορούμε να βοηθούμε, να βοηθούμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι στα πλαίσια της αλλαγής της ενέργειας. Κάποιοι στην Κύπρο έχουν λεφτά και κάποιοι παγκόσμια έχουν λεφτά και θέλουν να τα δώσουν. Οπότε μπορούμε να ζητούμε βοήθεια. Εγώ πάντα ζητώ βοήθεια. Μάλιστα. Δεν λέω ότι έχω μεγάλο επιχείρηση κτλ. Αλλά όποτε ζητώ βοήθεια και όποτε επιμένω. Τι βρίσκεται. Θα τα καταφέρω και δεν τα βάζω κάτω. Τελευταία γραμμή, κυρία Χριστίνα, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα το τηλέφωνο της καλεσμένης σας, αν γίνεται. Εκτός αέρα, πολύ ευχαριστώ. Έχετε σταθερό. Να δώσω το τηλέφωνο της εκδήλωσης. Ωραία. Και την ιστοσελίδα, γιατί δεν την έχουμε πει. Για να κλείσουμε εισιτήρια. Αυτό μόνο θέλετε, μόνο στοιχεία επικοινωνίας? Ναι, ήθελα να μιλήσω με την κοπέλα. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ την κυρία Χριστίνα. Okay. Έτσι τώρα θα κλείσουμε, λοιπόν, δώστε τα στοιχεία επικοινωνίας που σας βρίσκουμε. Okay. Να πω για το Business Power Summit, το διήμερο σεμινάριο που θα γίνει στην Λεμεσό, στο Grand Resort, αύριο και μεθαύριο. Το οποίο δεν είναι μόνο, επειδή λέει business και το παρέξει ο κόσμος, δεν είναι μόνο για μεγάλο επιχειρηματίε, είναι για οποιοδήποτε άτομο. Είτε ψάχνει να αλλάξει τη ζωή του, να βρει μια δουλειά, είτε θέλει να ξεκινήσει τώρα ένα business και σκέφτεται τι θα κάνει. Και άτομα τα οποία έχουν ήδη δική τους επιχείρηση. Και η ιστοσελίδα μας είναι www.businesspowersummit.com. Και ένα τηλέφωνο. Και το τηλέφωνο είναι 7000. 80-87. Μάλιστα. Να το ξαναπούμε. 7.080-87. Ναι, και το site, μετά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το γράψετε ή κάτι. Θα το δίνουμε, θα το δώσουμε και μετά. Ναι, τα κρατάμε. businesspowersummit.com. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Έφερε ένα ταραχή η παρουσία σας. Καλό, ναι, είναι αυτό. Ναι, με την καλή την έννοια όμως. Σοβαρά, δεν το έχω αντιληφθεί. Να σας πω κάτι. Προτιμώ ο τηλεθεατής να μας βλέπει και να νιώθει μια ένταση για τον ΑΒ λόγο παρά στον καναπέ και να μισοκοιμάται. Αυτό πρέπει να γίνει για να αλλάξουμε. Θα έρθει λίγο ένταση πρώτα και μετά
Κάποιοι θα πούν, οκ, okay, τώρα πάμε όλοι μαζί και πάμε να δημιουργήσουμε αλλαγή και θα αλλάξει η κατάσταση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ.